Χαίρετε. 3η Δεκεμβρίου 2020 σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ανθρώπων με αναπηρία. Παρόλο που έχω πει και χθε ότι δεν ασχολούμαι με τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματικά έτυχε και πέτυχε σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι σχετικό με την Παγκόσμια Μέρα. Η Παγκόσμια Μέρα των Ανθρώπων με Αναπηρία στι 3 Δεκεμβρίου είναι μια μέρα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στην κατανόηση και την αποδοχή των ανθρώπων με αναπηρία. Έχοντα μιλήσει πολλέ φορέ με τη Μαριάννα την Παφίτη, την ακτιβίστρια, μα έχει εξηγήσει ότι μιλούμε για ανθρώπου με αναπηρία και όχι άτομα με αναπηρία, που δεν είναι και τόσο ορθό όρο. Λοιπόν, έχω μια επιστολή από μια φίλη, μητέρα, η οποία γράφει τα ακόλουθα. Γεια σας κυρία Θέκλα. Θα ήθελα να γίνετε να κάνετε ένα βίντεο στο YouTube για την αποδοχή των παιδιών με αναπηρία από την οικογένεια. Προσωπικά αντιμετωπίζω μεγάλο πρόβλημα με την κουνιάδα μου. Η κουνιάδα είναι αδερφή του συζύγου. Ο Θεός μου χάρισε δύο παιδάκια. Ο μικρός μου γιος, εκδικενετή, γεννήθηκε με πολλά προβλήματα υγείας. Η κατάσταση του είναι σοβαρή. Εδώ και σχεδόν 8 χρόνια παλεύουμε για το παιδί μας. Χρειάστηκε λόγω των θεραπείων να μείνουμε στο απευθερικά μου για έξι μήνες. Λόγω μη κατανόησης και οικογενειακής ζήλιας φύγαμε. Νικιάζουμε μακριότερα από αυτούς, αλλά είμαστε μια χαρά. Καλά κάνατε και φύγατε και νικιάσατε. Καλύτερα να είσαι στο νίκη και να είσαι ελεύθερο παρά να ζει μαζί με ανθρώπου που δεν περνά καλά ή που δεν σε σέβονται και δεν σε σέβονται την οικογένειά σου. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ λόγω θεραπείων ιατρών νοσοκομείων αναγκάζομαι να πηγαίνω συχνά σπίτι των πεθερικών μου. Δυστυχώ μένουν εκεί εδώ και τρία χρόνια μέχρι να χτιστεί το σπίτι του η κουνιάδα μου και ο άνδρα τη. Αν έχει το Θεό σου, κυρία Θέκλα, δεν αφήνει τα παιδιά να παίξουν με τον μεγάλο μου γιο. Δηλαδή, δεν αφήνει τα παιδιά τη να παίξουν με το ξαδερφάκι του που είναι πρόσωπο με αναπηρία και τους λέει να πάνε στα δωμάτια τους λόγω του μικρού, αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν αφήνει τα παιδιά της να παίξουν με τον ανιψιό τη ο οποίος έχει αναπηρία. Δεν στο κρύβω, μια-δυο φορές νευρίασα, τη είπα μπόλικα και πολύ καλά τις έκανες. Ο άντρα μου δεν παίρνει θέση. Το θέμα είναι ούτε τα πεθερικά μου, ούτε ο άντρα μου δεν παίρνει θέση. Δηλαδή η κουνιάδα σου τα έχει... Δεν θέλει το γιο σου, ο οποίος είναι παιδί με αναπηρία, και ούτε η μάνα τη, ούτε ο πατέρα τη, ούτε ο αδερφό τη παίρνει θέση. Δεν έχω κανένα, ούτε γονεί, ούτε αδέλφια εδώ που μένουμε, μόνο εμένα. Πηγαίνω και σε ψυχολόγο για να μην τρελαθώ μαζί τη. Αυτό το mail είχε έρθει πέρσι. Είναι από αυτά τα email που σας είπα ότι περιμένουν από πέρσι για να γίνουν vlogs και όταν έστειλα στη φίλη ότι ήρθε επιτέλους η σειρά να γίνει το mail σου vlog, απάντησε ε, καλησπέρα κυρία Θέκλα, Απλώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η πεθερά μου έχει πεθάνει τον περασμένο Απρίλιο. Μετά από αυτό η κουνιάδα μου με τη συνειφάδα μου, η συνειφάδα είναι η σύζυγος του άλλου αδερφού, έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο. Μου έκαναν περιοριστικά μέτρα. Δεν ξαναπήγαμε από το σπίτι των πεθερικό μου. Όμως δεν στο κρύβω με ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό κυρίω και τη μη αποδοχή του μικρού από την οικογένεια του συζύγου, Βγήκαν πολλά συναισθήματα κρυμμένα. Δημιουργήθηκαν προβλήματα με τον σύζυγό μου σε σημεία που σκεφτόμαστε να χωρίσουμε. Δηλαδή, ο άντρα μου μου το πρότεινε. Ευχαριστώ πολύ να έχετε μια όμορφη μέρα. Δεν ξέρω πόσο όμορφη μέρα θα μπορέσω να έχω μετά που διάβασα αυτά που διάβασα. Δηλαδή, πραγματικά. Δυστυχώ, ζούμε ακόμη σε εποχέ που υπάρχουν τέτοιοι υπάνθρωποι οι οποίοι ε, κατηγοριοποιούν τα παιδιά σε υγιή παιδιά και μη υγιή παιδιά και δεν αφήνουν τα παιδιά τους να παίξουν με το ξαδερφάκι τους που έχει αναπηρία. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Ξέρω τι συμβαίνει. Δεν, δεν αμφισβητώ την αλήθεια αυτό που γράφεις, σε καμία περίπτωση, όμως αυτές είναι ιστορίες βγαλμένες από εκατοντάδες χρόνια πριν. Μιλάμε για πολύ καθυστερημένο τρόπο σκέψης, πολύ παλιακό τρόπο σκέψης. Στην αρχή Ελλάδα οι Σπαρτιάτες έδειχναν τα παιδιά που είχαν θέματα υγείας στον Κιάδα, στον ποταμό, Σκότωνα δηλαδή τα παιδιά που είχαν θέματα υγεία. Θα περίμενε κανεί ότι στη σημερινή εποχή, με την ελάχιστη μόρφωση που μπορεί να έχει κάποιο να έχει τελειώσει απλώ το σχολείο, θα έπρεπε να έχει την κοινωνική μόρφωση και την ανθρώπινη μόρφωση και την πνευματικότητα να μπορεί να σεβαστεί όλου του ανθρώπου. σα ίσα, αν ένα παιδί έχει αναπηρία, το, το συμπαθούμε περισσότερο και το νοιαζόμαστε περισσότερο παρά. Να το στοχοποιούμε και να λέμε στα παιδιά μας να μην παίξουμε εκείνο το παιδάκι γιατί έχει πρόβλημα. Θυμάμαι όταν ήμουν μαθήτρια, μικρή, πρώτη δημοτικού, ήταν ένα παιδί με νοητική καθυστέρηση στην τάξη μα. Ε, ήταν η πρώτη φορά που είχα έρθει σε επαφή με ένα παιδί που είχε κάποια μορφή αναπηρία, διανοητική αναπηρία στην παρούσα, στην παρούσα περίπτωση. Τη κοπέλα είναι σωματική αναπηρία που έχει το παιδί της. Και θυμάμαι ότι ε, είχα τρομάξει γιατί ε, έκανε acting out το παιδάκι ή έκανε temper tantrum, έκανε κρίση θυμού. Και το είχα συζητήσει με τη μάνα μου και μου είπε ο συμμαθητής σας αυτός έχει ένα θέμα με την υγεία του, όμως είναι καλό παιδί, όμως είναι και αυτό παιδάκι, να του δείχνετε αγάπη, να παίζετε μαζί του. Και μας έδωσαν το μήνυμα ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και να αποφεύγουμε τον συμμαθητή μας επειδή, έτυχε αυτό το παιδί να γεννηθεί με, κάποια, α, με κάποιο θέμα υγείας, τότε, το 1981, όταν πήγα εγώ για πρώτη φορά στο Δημοτικό Σχολείο. Σήμερα, εν έτη 2019 και εν έτη 2020, αποτρέπει η κουνιάδα σου, τα παιδιά της, από το να παίζουν με το ξαδερφάκι τους επειδή έχει αναπηρία. Τώρα, για τον άντρα σου τι να σου πω. Ελπίζω και εύχομαι ε, κρατώντας απόσταση από τις αδερφές του, από τον, από τον αδερφό του και τη, από τον αδερφό του, την αδερφή του και ξέρω εγώ τη, τη συνειφάδα σου και την κουνιάδα σου που σου κάνει τα περιοριστικά μέτρα, να δει λίγο καλύτερα την κατάσταση. Μου λες ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα και ο άντρα σου έχει ζητήσει να χωρίσετε. Τι να σου πω, κόρη μου, τι να σου πω? Ε, σαφώς, σαφώς ε, προέχει το να ζεις εσύ και τα παιδιά σου σε ένα υγιές περιβάλλον. Τώρα, δεν ξέρω τι είδους άλλα προβλήματα έχετε μεταξύ σας. Ε, σαφώς, όταν φτάσουν τόσο πολύ στα άκρα τα πράγματα, που να κάνουν περιοριστικά μέτρα οι συγγενείς τους συγγενείς, τι να πω, τι να σου πω, τι να σου πω. Δεν, δεν, δεν ξέρω τι να σου πω. Την επιστολή σου όμως τη χρησιμοποιώ ως μήνυμα ότι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, τη χρησιμοποιώ ως αφορμή για να δώσω το κοινωνικό μήνυμα ότι ίσα ίσα τους ανθρώπους με αναπηρία και τα παιδιά με αναπηρία τα προσέχουμε λίγο παραπάνω, όχι τα βάζουμε στην άκρη και προστατεύουμε τα δικά μας παιδιά από να αρθούς σε επαφή μαζί τους. Τώρα δεν ξέρω, Ακού, ακούω τα πράγματα μόνο από τη δική σου πλευρά. Δεν έχω ακούσει την πλευρά του συζύγου σου. Δεν ξέρω τι ακριβώ συνέβη και στι σας, σα. Δεν μπορώ να πάρω θέση για το αν θα χωρίσετε ή όχι. Αυτό μου μπορώ να σου πω. Και το εννοώ είναι εκεί που βρίσκεστε να ψάξετε να βρείτε έναν ψυχολόγο, οικογενειακό θεραπευτή ψυχολο... ή οικογενειακή θεραπεύτρια. Να πάτε μαζί με τον άντρα σου να προσπαθήσετε να σώσετε το γάμο σα. Γιατί είναι τραγικό πράγμα τρίτα πρόσωπα να μπαίνουν μέσα στο ζευγάρι, προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν μετα, μεταξύ των δύο, να έρχονται και να δημιουργούν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Και τα παιδιά σα, όπω και τα παιδιά όλων των ζευγαριών, χρειάζονται οι γονεί του να είναι καλά. Και αν δεν μπορείτε να είστε καλά μαζί, τουλάχιστον να είστε καλά χωριστά. Πηγαίνετε όμω να δείτε ένα ψυχολόγιο. Το δεύτερο κομμάτι αυτού του βλογ, ε, έχει στείλει μία φίλη το εξή ερώτημα στο Twitter: Πώ αντιμετωπίζουμε του ανθρώπου με αναπηρία. Ε, θέλω να ρωτήσω κάτι που ήθελα καιρό. Μπορείτε να μας πείτε για το πώς αντιμετωπίζουμε πιο σωστά τα πρόσωπα με φανή αναπηρία. Τη συμπεριφορά μας δηλαδή, αν και πότε προσφέρουμε βοήθεια, το τι λέμε κλπ. Μιλάει η φίλη για τους ανθρώπους που μπορεί να είναι σε τροχοκάθισμα ή μπορεί να φαίνεται ότι δεν, δεν έχουν όραση οι άνθρωποι που, είναι, που έχουν αναπηρία όραση ή μειωμένη όραση ή οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βαδίσουν κανονικά κλπ. Πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα αυτό που δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε είναι να δείξουμε λύπηση. Να τους συμπεριφερόμαστε σαν να και είναι καημένοι και κρίμα. Και να δείχνουμε ήχτο. Ο ήχτος είναι ένα συνέστημα πολύ βαρύ για τους ανθρώπους με αναπηρία. Να περπατά μέσα στον δρόμο ή να κινείσαι τέλο πάντων μέσα στον δρόμο ή να είσαι σε ένα χώρο και να περνάει ο κόσμο και να σε κοιτάει με ήχτο, είναι πάρα πολύ άσχημο. Πώ συμπεριφερόμαστε, Προσπαθούμε να συμπεριφερθούμε όσο πιο α, φυσιολογικά γίνεται. Δηλαδή, ρίχνει το ματιά σου και βλέπει ότι ο άνθρωπο που έχει απέναντί σου έχει αναπηρία. Φύγει τη ματιά σου από εκεί. Μην την κράτησει σκαρφωμένη. Πήρε την πληροφορία. Είναι κάποια πράγματα, θα τα δεις, θα δεις ότι ο άλλος είναι σε τροχοκάθισμα ή θα δεις ότι χρησιμοποιεί ένα βοήθημα βάδισης. Θα το δεις, το βλέπεις, το είδε, γύρισε από την άλλη, μην κάθεσαι να χάσκεις. Αυτό είναι πάρα πολύ προσβλητικό και κακοποιητικό ψυχικά συναισθηματικά για έναν άνθρωπο που έχει κάποια εμφανή αναπηρία. Επίσης, αν δεν μας ζητήσει βοήθεια δεν προσφερόμαστε να βοηθήσουμε. Με την έννοια του ότι κάποιοι άνθρωποι πάνω σε ένα τροχοκάθισμα, για παράδειγμα, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορούν να μετακινηθούν, να ανοίξουν πόρτε, να κλείσουν πόρτε, μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. Αν ο άλλο δεν μα ζητήσει βοήθεια και πάμε να του πούμε θέλει να σε βοηθήσω, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να τον κάνουμε να νιώσει άβολα. Έχουμε ευαίσθητε κεραίε ανθρώπινε. Όταν είμαστε στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο που έχει εμφανή αναπηρία, ε, μπορούμε να χαμογελάσουμε ε, ευγενικά, όπως χαμογελάμε σε όλους τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, και να έχουμε έγνοια εάν τυχόν ζητήσει βοήθεια είτε με το στόμα είτε με το βλέμμα. Μα πει: Μπορεί να με βοηθήσει, ή αν μα κοιτάξει με έναν τρόπο να δείχνει ότι θέλω να βοηθήσουμε, να σπεύσουμε. Όμω πολλέ φορέ μου έχουν πει άνθρωποι με αναπήρια ότι νιώθουν άβολα όταν κάποιο έρχεται και του λέει: Τι μπορώ να κάνω για σένα, πώ μπορώ να σε βοηθήσω, σαν να. και του κάνει να νιώθουν ότι. Ε, είσαι αβοήθητο από μόνο σου, δεν μπορεί μόνο σου και θέλω να σε βοηθήσω. Όσο καλέ προθέσει και να έχουμε, διακριτικά, διακριτικότητα. Και άμα μέσα στο μυαλό μα, τα συναισθήματα μα, οι σκέψει μα είναι οριοθετημένε, του στείλω ότι ναι, είναι ένα άνθρωπο με αναπηρία, αυτό δεν τον κάνει να είναι κατώτερο από μένα, αυτό δεν τον κάνει να είναι λιγότερο ικανό για να χαρεί τη ζωή, ε, δεν θα λυπηθώ αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα δείξω ήχτο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα το δω σαν ένα λεβέντι άνθρωπο που είναι, γιατί θέλει και μεγάλη λεβεντιά να βγάλει τον εαυτό σου εκεί έξω και να εκτεθεί στα διάκριτα βλέμματα. Γνωρίζω ανθρώπου με αναπηρία που θα μπορούσαν κάλλιστα με, με ένα τροχοκάθισμα ή με ένα βοήθημα βάδηση να κυκλοφορήσουν έξω, και μιλώ για περίοδου μη πανδημία. Ε. γιατί τώρα και λόγω τη πανδημία, ε, περισσότεροι εμά δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουν. Αλλά όταν ήταν ελεύθερη η κυκλοφορία και δεν έβγαιναν έξω γιατί δεν ήθελαν να δεχτούν ε, αδιάκριτα βλέμματα. Οπότε ακόμη και η πράξη του να βγει κάποιος έξω από το σπίτι και να πάει να αυτοεξυπηρετηθεί δείχνει θάρρο. Οπότε ε, το συνέστημα που ταιριάζει αυτούς τους ανθρώπους, εάν ταιριάζει κάποιο συνέστημα να έχουμε για έναν άγνωστο άνθρωπο που συναντάμε, ε, πέραν τη διακριτικότητα είναι το καμάρι για το πόσο η για το πόσο η δύναμη ψυχής δείχνει κάποιος να πιάσει την αναπηρία του και να τη βγάλει προ τα έξω. Ε, διακριτικότητα. Συμπεριφερόμαστε με διακριτικότητα ε, και ο ίδιο ο, ο άνθρωπο με αναπηρία θα μα δώσει να καταλάβουμε πώ θέλει να του συμπεριφερόμαστε. Και ειδικά όταν έχουμε μια φιλία ή μια ερωτική σχέση με ένα πρόσωπο που έχει αναπηρία, ρωτάμε. Πώ σου αρέσει να σου συμπεριφέρομαι, πώ θα ήθελε να σου συμπεριφέρομαι. Ρωτάμε τον άνθρωπο τον ίδιο κατευθείαν. Γιατί εγώ τώρα λέω κάποια γε, ε, γενικόλογα πράγματα. Μπορεί ένα συνάνθρωπο με αναπηρία να πει αυτά που λέει: Θέλει να με εσύ, δεν με εκφράζουν εμένα. Εγώ θέλω αυτή τη συμπεριφορά, δεν θέλω την άλλη. Οπότε μιλούμε με του ανθρώπου. Αυτά. <σχ> Σα επενθυμίζω πω δεν μ' αρέσει να γιορτάζω παγκόσμιε μέρε και επίση για δεύτερη μέρα στη σειρά. Έχω κάνει θέμα επίκαιρο σε σχέση με την παγκόσμια μέρα. Ε, λέμε άνθρωποι με αναπηρία, όχι άτομα με αναπηρία, άνθρωποι με αναπηρία ή πρόσωπα με αναπηρία και σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο με την όποια διαφορετικότητά του και είναι ντροπιαστικό, είναι ιδεχθές το να λέμε στα παιδιά μας να μην παίζουν με ένα παιδάκι το οποίο έχει κάποια αναπηρία. Τι να πω. Καλή συνέχεια.